Και έχουμε εκεί γύρω στους 12 τόνους, αν θυμάμαι καλά, αντιγρυπτικά φάρμακα. Κάπου έχετε και τις ποσότητες. Δεν ξέρω το βάρος, δεν νομίζω ότι είναι 12 τόνοι, δεν το ξέρω. Παραπάνω είναι? Δεν το ξέρω. Καλά, εντάξει, να μην το ανοίξω τώρα να το δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μην το ανοίξω. Όπως θα ξέρετε από τις έρευνές σας και από τις επιθεωρήσεις σας, αυτά τα αντιγρυπτικά του 2008-2009 κόστησαν, μάλλον όχι κόστησαν, ζητήθηκε δάνειο και ελήφθη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σωστά? Αυτά πληρώθηκαν από ένα μέρος από το δάνειο. Λέω, όταν ήταν ο τότε πρόεδρος του ΚΕΛΚΝΟ, που πέρασε από εδώ, εξεταζόμενος, ζήτησε από το Υπουργείο και από το Δημόσιο 200 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Μάλιστα. Το έλαβε προκειμένου να ανταποκριθεί στην παραγγελία των αντιγρυπτικών φαρμάκων. Εξ όσων είδαμε σε διάφορα πορίσματα, από αυτά τα 200 εκατομμύρια εξοδεύτηκαν τα 56 για την αγορά. Ένα κομμάτι είναι αν χρειαζόμασταν αυτή την παραγγελία, θα έρθω σε αυτό, και το δεύτερο είναι τι έγιναν τα υπόλοιπα 144 εκατομμύρια. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο. Κατά την άποψή σας, μετά και την έρευνα που κάνατε και την επιθεώρηση, υπήρχε λόγος σοβαρός, επικαλέστηκαν πανδημία, να γίνει συγκεκριμένη παραγγελία σε τέτοια μεγάλη ποσότητα? Αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό. Αυτό το έκρινε. Είχε συσταθεί μια επιτροπή για την αντιμετώπιση της γρίπης τότε στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο εισηγήθηκε στον τότε Υπουργό Υγείας την προμήθεια. Αυτά είναι γνωστά. Εγώ σας ρωτώ πλέον αν θεωρείτε μετά τους ελέγχους. Εκ των υστέρων δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εκείνο το οποίο καταγράψαμε όμως και έχει σημασία είναι ότι, για παράδειγμα, το σκεύασμα Ταμιφλού, για το οποίο είχε εγκριθεί η αγορά και έγινε 500.000 σκευασμάτων. Εδώ, πέρα από το ότι δεν υπήρχε στα ιδιωτικά νοσοκομεία όπως αναφέρθηκε, στα ιδιωτικά φαρμακεία όπως αναφέρθηκε την περσμένη εβδομάδα, και είναι αλήθεια, να σας πω το εξής. Αυτό δεν ήρθε με τη μία η παραγγελία στη χώρα μας. Ήρθε σε τρεις δόσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι αναφέρθηκαν προς λήξη περισσότερα από 495.000 σκευάσματα, εύλογα, νομίζω, στον κοινό νου, τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο προχωρήσαμε και πήραμε και τη δεύτερη δόση και την τρίτη δόση της αρχικής, αν θέλετε, παραγγελίας. Και βεβαίως αυτό που καταγράψαμε επίσης είναι ότι πώς και δεν υπήρχε, τέλος πάντων, δεν υπήρξε μέρημνα για τη διάθεση, την επιστροφή στην εταιρεία, τη διάθεση αλλού ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Αυτό είπαμε. Άρα τι μου απαντάτε, ότι ήταν αναγκαία η συγκεκριμένη παραγγελία? Είχε κριθεί αναγκαία. Άλλο θα δείτε, κοιτάξτε, είναι άλλο η έγκριση. Εκ των υστέρων δεν φάνηκε να είναι αναγκαία, τι να σας πω. Λέω, η κρίση σας, έστω και εκ των υστέρων, θεωρείτε ότι ήταν αναγκαία από τη στιγμή που τα έχουμε αποθηκευμένα σε αυτή την κρατική αποθήκη? Ο κοινός νους τι σκέφτεται, ότι αφού βρίσκονται αποθηκευμένα 10 χρόνια τώρα εκεί, άρα δεν ήταν αναγκαία? Αν θέλετε το λέτε, εντάξει. Αφήστε, εντάξει, δεν επιμένω. Σας λέω το εξής, ότι υπήρξε εισήγηση μιας υπηρεσίας, όχι υπηρεσίας, μιας επιτροπής για αυτό το κομμάτι. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία, δεν υπήρχε πανδημία γρήπης. Τι να σας πω, δεν έγινε αυτό στη χώρα. Εντάξει, αυτό μου αρκεί. Επ' αυτού, ξέρετε αν ασκήθηκαν διώξεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος? Ναι, γνωρίζω ότι ανασύρθηκε η δικογραφία με βάση και το τελευταίο πόρισμα που βγάλαμε μέσα στο 2017. Ανασύρθηκε το πόρισμα και το διερευνά ο εισαγγελέας διαφθοράς. Δεν έχετε άλλα στοιχεία από αυτού να μας πείτε εδώ? Όχι. Βεβαίως. Ναι. Όχι, από αυτού δεν έχω. Όχι. Υπάρχει και το δεύτερο σκέλος που σας είπα. Ελήφθη δάνειο 200 εκατομμυρίων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Από το οποίο, σύμφωνα με όσα στοιχεία μας διέθεσαν εδώ στην Επιτροπή, ξοδεύτηκαν τα 56. Έχετε υπόψη από τους ελέγχους που κάνατε τα υπόλοιπα 144. Πού χρησιμοποιήθηκαν, αν χρησιμοποιήθηκαν? Φανώς δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που εδώ έχει το δάνειο, δηλαδή για την αγορά αντιγρυπτικών φαρμάκων. Ξέρετε να μας πείτε πού και πώς? Γιατί είναι μια μεγάλη μας απορία εδώ, έτσι? Δεν απαντήθηκε από κανέναν αυτό, από τους εξεταζόμενους του ΚΕΛΠΝΟ. Θα σας πω αυτά που γνωρίζω υπηρεσιακά. Και ελεγκτικά, αν έχετε κάτι. Ναι. Αυτό. Δώστε μου λίγο να βρω το σχετικό. Θα σας πω. Λοιπόν.
από το δάνειο εκείνο καταρχάς όλο το σκηνικό αυτό που περιγράφετε και ρωτάτε και σας έχετε την απορία είναι υπό τον έλεγχο στο μεικτό μεγάλο κλιμάκιο που έχει συστήσει ήδη η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης η οποία έχει την άμεση εποπτεία του. Αυτό το πόρισμα που περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά πριν. Το πόρισμα που περιμένουμε, λέτε. Ναι. Σε ό,τι αφορά για το Κελπνό, το δάνειο του Κελπνό, το οποίο ήταν από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατομμυρίων, υπήρχε ένα ποσό το οποίο 20 εκατομμυρίων ευρώ πήγε σε μια προγραμματική σύμβαση Κελπνό με ΟΚΑΝΑ. Τον ΟΚΑΝΑ, βέβαια. Ναι. Και αυτή η έρευνα. Ναι. Εμείς είχαμε προχωρήσει τον έλεγχο στο μέτρο και το βαθμό που διεισδύσαμε και έχουμε τις αμφιβολίες μας για το κατά πόσον η συγκεκριμένη. Εσείς ξέρετε καλά, κύριε Μάρτης, λόγω της δουλειάς που κάνετε, ότι όταν εγώ πάω να πάρω ένα δάνειο στεγαστικό, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω για να αγοράσω σπίτι ή να το επισκευάσω ή να το κάνω. Όταν λοιπόν το ελληνικό δημόσιο εγγυάται 200 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστούν αντικρυκτικά φάρμακα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε άλλους σκοπούς. Εδώ έγινε αλλαγή σκοπού του δανείου εν προκειμένου. Έγινε αλλαγή σκοπού του δανείου και μάλιστα εδώ σε ό,τι είχε δει η υπηρεσία μας, έγινε μάλιστα και πραγματοποιήθηκε μετά την υπογραφή της. Αυτή η αλλαγή του σκοπού έγινε με νόμιμο τρόπο, εννοείται. Έγινε αλλαγή σκοπού. Ναι, κοιτάξτε, αλλαγή σκοπού μπορεί να γίνει αυθαίρετα, μπορεί να γίνει νόμιμα, μπορεί να γίνει παράνομα. Αυτό το ελέγχει. Αυτό λέω, αν το ξέρετε να μας το πείτε. Γιατί σε εμάς έμεινε απορία, γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε τώρα, και για εμάς έγινε. Και εμείς έχουμε απορίες. Και εμείς έχουμε απορίες και μάλιστα ξέρετε, δηλαδή. Και ο σκοπός, αν θέλετε, της προγραμματικής που έγινε μεταξύ Κελπνό και ΟΚΑΝΑ, που εμείς έχουμε σοβαρές ενστάσεις για την νομιμότητα αυτής καθ' αυτής της προγραμμάτων, μπορούσε να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Πέρα από το ότι ελέγχονται τα χρήματα που πήγαν τώρα από το μεικτό κλιμάκιο και τα ρέστα. Γιατί πληρώθηκε ο σκοπός αυτός από το δάνειο, με τόκο δηλαδή. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, κύριε Μάρτης. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε κατά τα φαινόμενα 144 εκατομμύρια περίσσευμα από τα 200. Τα 20 λέτε πάνε στον ΟΚΑΝΑ. Λόγω αλλαγής σκοπού. Πρώτο ερώτημα. Η αλλαγή σκοπού αυτή έγινε με την νόμιμη διαδικασία, δηλαδή ενημερώθηκε η τράπεζα, ενημερώθηκε το ελληνικό δημόσιο που ήταν εγγυητής. Ελέγχεται. Πρώτη αυτό. Ερώτηση. Ελέγχεται αυτό. Ελέγχεται αυτό. Άρα δεν έχουμε μέχρι στιγμής άποψη περί νομιμότητας της αλλαγής σκοπού. Δεν έχουμε άποψη. Ελέγχεται αυτό. Δεύτερον, από τα 144 τα 20 ξέρουμε πάνε στον ΟΚΑΝΑ, ανεξαρτήτως νομιμότητας πάλι. Τα υπόλοιπα 124 έχουμε εικόνα. Όχι. Ελέγχονται όλα αυτά. Έχουμε τουλάχιστον μια άποψη έτσι που μπορεί να πήγαν. Δηλαδή τα πήρε ο Τζαμακλής, τα πήρε ο Βαγγελάτος, πήγαν στη διαφημιστική δαπάνη. Δεν ξέρουμε. Είναι υπό έλεγχο. Είναι υπό έλεγχο, μάλιστα. Ο οποίος σε τι φάση βρίσκεται, περίπου. Η κυρία Παπασπύρου μπορεί να σας πει σχετικά. Μόνο η κυρία Παπασπύρου. Αυτό θα υπάρχει στο πόρισμα το κομμάτι, κύριε Μάρτης. Των υπολείπων από τα 200. Βέβαια, αφού έχουν θα υπάρχει, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα, ωραία. Άρα θα έχουμε δουλειά μπόλικη για το Κελπνό. Ο κ. Τσάκος μας είχε πει ότι μπήκαν χήμα έτσι και δεν μπορεί να προσδιορίσει την εξέλιξή τους. Αυτή ήταν η απάντηση. Ότι μπήκαν και εξυπηρετήθηκαν ανάγκες του Κελπνού, έτσι αορίστως. Ναι. Τελείως χήμα. Δηλαδή. Με κάποιες αποφάσεις προφανώς. Με κάποιες αποφάσεις για αλλαγές σκοπών, όπως θέτει ο κύριος, οι οποίες ενδεχομένως θα πρέπει να έχουν και την νομιμοποίησή τους. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και να αφήσω τον κύριο Μάρτυρα